Όλοι μας έχουμε δει παράξενα όνειρα. Παράξενα που μέχρι που ξυπνάς και λες τι στο καλό μόλις είδα, πώς βγήκε αυτό σαν τσιμούμουν στο όνειρο μου. Και ειλικρινά μερικά από αυτά τα θυμόμαστε, μερικά τα ξεχνούμε αμέσως, μερικά τα θυμόμαστε που ξυπνούμε. Αλλά αυτό που είδα προχθές το θυμάμαι μέχρι τώρα με την τέλεια περιγραφή και είναι ένα από τα πιο φακτά. Βασικά δεν είναι πιο φακτά όνειρα που έχω δει. Είναι φάση πώς βγήκε αυτό. Το όνειρο ξεκινάει, αν δεν κάνω λάθος. Είμαι σε μια παραλία με μια καθηγήτρια μου παλιά. Δεν ξέρω γιατί τέλος πάντων ήταν εκείνη σε αυτό το όνειρο. Όχι, δεν παίζεται τίποτα. Απλώς έτυχε να ναυτεί στο όνειρο και έτυχε να είμαστε στην παραλία που είχε πάρα πολύ κόσμο, έτσι. Εκείνη τη στιγμή στην παραλία, ξέρεις, σου είπα, είχε πάρα πολύ κόσμο και όλα αυτά. Και από τα πουθενά εμφανίστηκε και ο Μάρκος. Όσοι δεν ξέρετε, ο Μάρκος είναι το παιδί που παίζουμε πολλά streams μαζί. Ο Elite Gladiator που εδώ ξέρετε μερικοί. Στη συνέχεια, το τι θυμάμαι είναι ότι αρχίζει μεγάλο καυγά στην παραλία. Δεν ξέρω το λόγο, δεν ξέρω ποιο ήταν μέσα στον καυγά, δεν ξέρω τίποτα. Βασικά μπορεί και να ξέρω και απλώς να με θυμούμε, γιατί ξέρετε, δεν θυμάσαι τα πάντα από το όνειρο, θυμάσαι κάποια πράγματα, ξέρω εγώ. Και νομίζω ο Μάρκος εμπλέχτηκε πολλά σε αυτόν τον καυγά. Δεν ξέρω γιατί, σας είπα, δεν ξέρω πώς, δεν ξέρω γιατί. Απλά ήταν σε αυτόν τον καυγά και απλώς τον τράβηξα από εκεί και φύγαμε, λέω, με ένα σχολείο. Τέλος πάντων, φύγαμε από αυτήν την παραλία και από τον καβγά που είχε εκεί. Δεν ξέρω, ακούγεται. Δεν μπορώ να την λέω σωστά την λέξη το καβγά. Ποιο να πάει να τη λύσει, ρε. Στη συνέχεια δεν θέλω πώς έχουν γυρίσει τα πράγματα. Φύγαμε από τον καβγά. Τέλος πάντων, κάπως έχει γυρίσει το σκηνικό και δεν ξέρω πώς βρεθήκαμε. Πού βρεθήκαμε, βασικά δεν ήταν καμία σχέση το όνειρο μετά. Απλώς ήμασταν. Βασικά ήμουν μόνος μου. Κάπου. Στη συνέχεια το τι γίνεται μετά είναι απλώς κάποιος με παίρνει τηλέφωνο. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Και μου λέει μέσα από το τηλέφωνο: από τον καγκά που γίνεται γίνει μεγάλη ζημιά. Πρέπει να πληρώσετε κάποια λεφτά. Και του λέω: ρε φίλε, να σου πω, δεν ήμουν στο καγκά. Δεν έχω ιδέα τι γίνεται. Εμένα με ξαναπάει τηλέφωνο. Και εδώ είναι που τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο περίεργα. Και είναι η φάση που ξέρει ότι έπαιξες πολύ PlayStation τελευταία. Στέγουμε χαλάμε στο δρόμο. Δεν ξέρω πώς κατέληξαν πράγματα εκεί. Και βλέπω μια κοπέλα. Δεν θυμάμαι ποια κοπέλα ήταν ακριβώς. Τέλος πάντων, συνήθως λένε ότι άμα δεις κάποιο πρόσωπο στο όνειρο, είναι σίγουρα κάποιον που έχεις ξαναδεί και δεν είναι, ξέρεις, από τα πουθενά. Ξέρω εγώ, αυτή ήταν όλο θυμωμένη. Δεν ξέρω, ήταν θυμωμένη. Απλώς δεν είχε όρεξη. Τι στο καλό. Ήσεν δεν μου πολύ καλά μιλούσε. Τη ζήπερα, ξέρω, να πάμε για περίπατο ή κάτι τέτοιο έλεγα. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Τέλος πάντων, αυτή με απόρριψε. Όπως κάθε φορά που γίνεται. Για κάποιο μαγικό λόγο. Και το τι γίνεται στη συνέχεια. Βγάζω το μενού του GTA. Όσοι ξέρετε, έχει ένα μικρό μενού το GTA που πατάς στο μεγάλο κουμπί του PlayStation και σου βγάζει στα πάνω αριστερά. Έτσι. Okay. Και πατώ request personal vehicle. Σε παρακαλώ. Οκ. Είναι real life τώρα όλα αυτά, έτσι. Και εγώ ξέρω εγώ request personal vehicle. Γιατί παίζεις πολύ GTA, Axel, γι' αυτό. Και ποιο αυτοκίνητο πήρα πρόσφατα στο GTA και μου έφερε το mechanic μου? Το T20 που είναι με λίγα λόγια το McLaren P1. Όσοι δεν ξέρετε, είναι καινούριο αυτοκίνητο που κυκλοφόρησε στο GTA. Πότε, το πρόσφατο update. Και αφού ξέρεις ότι στις κοπέλες αρέσκουν τους τάξεις, τα ακριβά τα αυτοκίνητα, πήγα κοντά της και, well, της είπα πάμε περίπατο, να εισπεράσει ό,τι είχε. Και φυσικά, πήρα περίπατο με το T20, με το McLaren T20, με το McLaren T20, με το T20 από το GTA, φίλε μου, έτσι, παίζουμε πολύ GTA τελευταία. Σε λίγο θα ονειρεύουμε ότι είμαι, ξέρω, σε κάποιο Spetsnaz και κάνω quick scopes με το Morse μου. Το Plumber συγκεκριμένο version. Τι να σας πω, περίεργα πράγματα. Ξέρω δεν είμαι μόνος, πάρα πολλοί από εμάς έτυχε κάτι τέτοιο το να... Ooh, get turned on, son! Get turned on!
έτυχε να βλέπω γόνιρα που παιχνίδια. Αλλά that was so much fucked up, seriously. Hey guys, αυτό ήταν κάπως το βίντεο για σήμερα. Αν έχετε και εσείς κάποιο όνειρο που θυμάστε πρόσφατο ή παλιό που θα σε έμεινε, αφήστε σχόλιο κάτω, πέστε το όνειρο σας και συνήθως τα διαβάζω, μου αρέσει. Και θα ανοίξω αυτό το supply drop και όπως πάντα ευχαριστώ για τα like σας και είστε καινούριο στο channel, check τα άλλα τα βίντεο και click the subscribe button που είναι κοκκινό από κάτω και τα λέμε στο επόμενο μου βίντεο. Πρέπει να βρω κάποιο καλύτερο ούτρο σίγουρα. Θα σε πάρει ο θείος Άξελ, ρε. Ο θείος Άξελ θα σε πάρει. Εσένα, θες να σε πάρει και εσένα ο θείος Άξελ, όχι, εντάξει, καλά. Δεν θα σε πάρει ο θείος Άξελ περίπατο. This. And I do you like that. Αμα.